Λοιπόν, καλησπέρα από το κλειστό γήπεδο μπάσκετ του Αγρινίου. Εδώ που η Dr. Pharmacy θα αντιμετωπίσει τους παλέμαχους. Τρίτος προημιτελικός. Ξεκινάνε ζεστά οι γηπεδούχοι του κλειστού τριών πόντων. Στη γωνία 3-0, νωρίς. Καθαρίζουν το αμυντικό rebound. Να είναι την μπάλα, την κορυφή, θα πάρει το τρίποντο. Όχι, θα στοχίσει. Παρακοβή της ένας πρωταγωνιστής. Πάρα πολύ όμορφη πάσα, χαμηλά. Δεν θα την εκμεταλλευτεί. Ρώσης. Το χωρίς αυτά παραμένει. Η λεμάτη θα βγάλει έξω. Στο κουστάκι. Έχει στα σποφίσια της 45 μοίρες. Deus.
θα πάρει την προσπάθεια. Δεν θα του κάνει το χάτι την μπάλα. Διαμαντής θα κατεβάσει. Δεν θα ολοκληρωθεί ποτέ η επίθεσή τους. Θα γίνει το λάθος. Κατοχή για τους παλέμαχους. Βρίσκεται στο μείον 7, νωρίς νωρίς το παιχνίδι. Επίθεση 14 δευτερολέπτων. Λίγο να γίνει το λάθος, θα γίνει τελικά. Αναχωβίτης από την κορυφή, πάρει την προσπάθεια μέσα και αυτό. Τα ακούει πάνω όλα αυτά από το coach. Το ζητούμενο δεν είναι να το καλάθει προφανώς, ήταν να βγει το σύστημα. Ρίτζος, Αθανάσιος, ένα. Σήμερα, για μαντή στο rebound. Σου για δύο. Λοιπόν, 4 και 4, 14-1 το σκορ. Πλήρη έλεγχος του παιχνιδιού από τους γηπεδούχους, που έχουν μπει πάρα πολύ δυνατά στο παρκέ. Έχουν βάλει δύσκολα τους βαλέμαχους.
φορά αυτής. Ωραία, ήταν μπροστά, το είδε. Θα βγει ο εφηνιδιασμός, θα το κάνουν για κυρίως Διαμαντή, ήταν τελικός αποδείκτης της Μάλας, την άκρη στο καλάτι, 17-1. Και ο τελευταίος που ήρθε από το γραφείο κατευθείαν, Νάσος Ρέτζιος, περνάει στο μάτς. Κάθε προπονητή. Ο Στεφανάτος ήταν ο πρωταγωνιστής, ο σκόρερ. Του τρίτου πόντου για τους παλέμαχους. Μέσα στους 14, κάλαν και την άμυνα. Στεφανάτος θα γίνει και πάλι από δεύτερη της μπάλας. Πάλι το φάουλ. Θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές, όπως ομιλώσει τα πεντωματικά η γηπεδούχη. Καδέλης, 17-6, ρίξαν τη διαφορά στους 11. Ένα μικρό σερί 5-0, το οποίο μπορεί
προσπαθείς να το κάνεις αυτό, δεν νομίζω να το καταφέρεις. Και όμως συνέβη. Η κατοχή για τους παλέμαχους. Τσούλος. Κακαδέλης. Συγγνώμη. Ζεργαδέλης έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Και μια δεύτερη ευκαιρία να ρίξει μετά από ώρα τη διαφορά στους 10. Δεν δώσε το θέλημα να μας αφήσει σε εκείνον. Επίσης από 4 δευτερολέπτο. Αγραφιώτης. Έχουμε βήματα. Η ρευκή ήταν μπροστά. Το είδαν. Πάμε σε ένα time out. Λοιπόν, τέλος time out. Το 17-8 παραμένει. Τα 10 θα ρίξουν ακόμα περισσότερο τη διαφορά στους 7 πόντους. Το σερί διευρύνεται, θα βγάλουν και την άμυνα. Δεν θα γίνει εντελεί το λάθος του. Για να δούμε αν θα φέρουν το παιχνίδι ακόμα και στους 4 μπορούν. Εφόσον εξορκίσουν έξω από τη γραμμή των 6.75. Καρκαβέλης, τις αγροτές, 2 πόντων, μπάλα στο σίδερο. Και Φανάτος επιθετικό rebound. Θα πάρει και πάλι την μπάλα. Τίποτα λένε ρε. Ξεκινήσαμε με ένα 17-1. Φιλοξενούμενοι πέτυχαν ένα 9-0 σερί. Εξού λοιπόν και το μείον 7. Πάμε να δούμε τι μας επιφυλάσσει το δεύτερο δεκάλεπτο της αναμέτρησης ανάμεσα στην Dr. Pharmacy και τους παλεμάχους. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Για το ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου. 17-10 το σκορ. Επιτέλους καλάθι για τους υπερδούχους. Επίθεση παλέμαχη. Συντόγιο θα συμβεί και από την άλλη πλευρά. Καταδέλης, θα προσποιηθεί. Μπάλα θα περάσει χαμηλά.
Ανάση. Πάρα πολύ καλός. Με διακρίνα την αρχή της αναμέτρησης. Βγείτε το προσπαθείο της ομάδας του. Τελευταίες φάσεις. Για δύο, σύντερο. Το Βανάτο συνεισφέρει και στον τομέα τον αμυντικό rebound. Παρασύρθα θα αποβάσει την μπάλα. Τώρα αυτό που θα στοχίσει. 24-15 και θα παραμείνει. Έτσι θα πεις. Είναι καλά και κάτι πλέ.
Σαντέλης, 5-47, 27-15, στο συν 12 πάντα γηπεδούχοι. Και Μαντές, το οποίο θα καταλήξει πάρα στα χέρια. Άστοχος, θέλει στο rebound. Γυρίσει μπάλα σε αμυνά ζώνης, οι φιλοξενούμενοι για μαθητές, όχι. Καθάρισαν για την υπόθεση rebound, 27-15 παραμένει. Πάει μέχρι μέσα, άλλη την μπάλα στην περιφέρεια, σου κάποιο γωνία, πάλι άστοχο, στεφανάτωσε άλλο ένα αμυντικό rebound. Παλέμαχους διαχειρός Αθανασίου, ο οποίος θα ρίξει τη διαφορά στις 10 πόντους, 27-17. Τώρα θα έχουν την ευκαιρία όσο να στοχίσουν να τη ρίξουν κάτω από τους 10. Ποιος δεν είχε κανένα πρόβλημα να αφήσει την μπάλα στο καλάθι και να στείλει και πάλι την διαφορά, ανοίξει την απόσταση που ορίζει τις εβδομάδες τους 12 πόντους. Τέλος 29-17.
χρόνο τελείωσε. Σιγά σιγά στα τελευταία 120 δευτερόλεπτα. Της αναμέτρησης. Από τον Ρώση. Καλαθάρα έβαλε. 19-19, 45. Στα χέρια του Ροκοπάνου. Δεν είχε και κανένα πρόβλημα να την αφήσει το καλάθι να κάνει το 31-19, 1-27. Σταθερά μπροστά από την αρχή του παιχνιδιού. Σταθερά η διαφορά έπεσε κάποια λεπτά μεταξύ 10 και 12 πόντων. Thank you.
παιχνιδιού, χωρίς σκορ. Περάσει χαμηλά, άλλο ένα καλάθι από τον Σαφανάτο, ο οποίος πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση. Έχει βοηθήσει και στις δύο πλευρές του παρκέ, και στο κομμάτι του rebound αλλά και στο σκοράρισμα. Αραχοβίτης. Λίγο το λάθος, 5 δευτερόλεπτα. Συμπληρώνει πόντον από το σπίτι του ο Κωστάκης. Η μπάλα θα βρει σίδερο, θα περάσει εκτός. Έξω. Ζαβαδίας, μηδένα στο πηλίκο. Ζαβάρα θα διασύσει όλο το γήπεδο. Καλάθι για τη Ρόζη Ρέτσιου. Κοιτάει λίγο το ρεκ. Ήθελε εκεί να του δώσει και το φάουλ. Ήταν διαφορετική η γνωμονία του παιχνιδιού. Διότι Στεφανάτος, πολύ όμορφη κίνηση. Κάτε από τα αράγια μου με το αριστερό, 40-23. Η διαφορά μεγαλώνει και πάλι, 17. Η μεγαλύτερη διαφορά μέχρι στιγμής, μετά από εκείνο το 17-1, έχουν ανεβάσει ρυθμό εκεί παιδί. Ωραία, κύριος θα τελειώσει, εκεί θα έχει όλο το χρόνο να βάλει το βίντεο στο σπίτι του και να δει τι ακριβώς έχασε. Καβαδία θα λέει εκεί με τον Ροκοβάνο. Ρέτζιος, τα 6 μέτρα. Στεφάνη θα βρει μπάλα. Στόχησες, στο διαδύο. Είτε θα πάει μέχρι μέσα, θα βάλει στο Ρέτζιο. Το παράκανε εκείνος, έπρεπε κατευθείαν να πάρει την προσπάθεια, το ξέρει και ο ίδιος. Έχουμε αλλαγές. Το νούμερο 33 θα περάσει στο παρκέ. Βασιλείου, Τριμπούνης και Κωστάκης για τέλεια, πρώτη φορά στο παιχνίδι. Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, 5 και 7. Δύο από μέση απόσταση. Θα χρειαστεί τρίτο φάουλ στο Στεφανάτο. Είπαμε, έχει γεμίσει.
στόμις αντιστοιχής. Το πρώτο φάουλ του Στεφανάκου είδαμε. Εδώ αγραφείο της... Σταμάτησε τον Κωστάκη με μια μεγαλοπρέπεια στα πιθάβα. Λοιπόν, στο τρίτο κότο θα τις αρθάμε και μοίρες. Παρακαλώ σίδερο. Συμπαικτών του. Χρειάζεται και διαχείριση. Λοιπόν, το 40-23 παραμένει, 3:50 για το τέλος του δεκαλέπτου. Μπάλα σε πέρα στο μπάγκο. Να πάρει τις απαιτούμενες ανάσες. Thank you.
ζωή. Σίγουρα χέρια του Αθανασίου. Ούμις. Ρώση. Άφησε την μπάλα στον Αθανάση. Θα ρίξει μετά από ώρα τη διαφορά στους 13. 41-28. Θα έχει δικαίωμα και για μία ελεύθερη βολή. Σε πιανό το πόδι το θέμα ότι βρήκε. Μάλλον στο συμπαίκτη του. Θα το πάμε στο βάρο. Και συγκεκριμένα στον Τριμπόνι. Έξω ότι δεν υπήρχε και καμία διαμαρτυρία. Έχουμε τσάλιξη. Και 7 ο έτσι την μπάλα διαπαντής. Έχει πηγεί ήδη στον εφηριασμό. Πάρει στο βράδυ. Έναν, για να δούμε, θα πρέπει να τελειώσει. Και έτσι ακριβώς θα γίνει, 45-28. Μας χάρισαν μια πάρα πολύ φάση για την περιοχή. 3 δευτερόλεπτα, Ναούμις. Τέλος τρίτου δεκαλέπτου, στο συν 17 η γηπεδούχη. Λοιπόν, το σπίτι το σουτάρι. Μοιράζει την πάρα. Σε τριών πόντων. Έμει στο αφητικό. Ουσιαστικά είναι συστημένη μπάλα στα χέρια του. Θανασίου. Πάρει την προσπάθεια. Για τρεις, νέο πάστο από σούτ για την ακρίβεια. Πάμε. Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Ξέρετε,
45-30, διαμαντήσει και αργήσει και μοιράζει την μπάλα. Τελικός αποδέκτης ο ίδιος. Στο συν 15 οι γηπεδούχοι και επαναλαμβάνω δεν έχουν χάσει το προβάδισμα. 40-30 συγγνώμη που έφαγα τους 3 πόντους
διαλέγεις. Οι πιθανότητες δεν είναι ίδιες με το να διαλέξεις αριστερά, δεξί, δεδομένου ότι έχεις και τη βοήθεια του ταμπλό. Έτσι θα μας είπε το Χαράς, τη χρησιμοποιείς ταμπλό και το κεντρικό. Εγώ τα έκανα αυτά. Αλλά κάνει λίγο πλάγια. Λίγο στην άκρη. 33. Πάνω ένα λίγο, δεν βλέπω τα παιδιά. Αλλαγές. Ο Καβαδίας θα περάσει στον πάγκο. Η θέση θα πάρει ο Μπατσατζόπουλος. Τον οποίο τον μπερδέψαμε στην αρχή και τη ζητάμε συγγνώμη. Κυρία του 27. Ο τρίτος περιτελικός έχει κρυφθεί. Δόκτωρ Φάρμαση θα περάσει στον τελικό. Εκεί τους περιμένει. Ο ΕΤΕ. Και η εμπόριο Αρμάνι, η οποία προκρίθηκε για να θυμίσουμε την παράταση. Τέταρτο παιχνίδι γνωρίζουμε, τις ομάδες. Τις είναι. Derby. Μήπως θα έχουμε και εκεί παράταση πραγματική. Θα τους ρωτήσουμε από πού και ως πού, δηλαδή από όλα τα ονόματα του κόσμου αυτού Φάρμακο Τιμ. Το καλό, το ωραίο θα ήταν να παίξουν εντός το Φάρμαση με το Φάρμακο Τιμ. Δεν διασταυρωθήκανε. Αν περάσει το Φάρμακο Τιμ μπορείς να είναι τελικά. Λοιπόν, 2 και 13, 54-30. Στο Πανάτοστά, στο Χίση. Επαναλαμβάνω, ίσως ο καλύτερος παίκτης των παλεμάχων απόψε. Διστακτικός. Πάρτο! Ο Τσόπαλος. Πάνω! Πάρει εκεί, Κωστάκης για 2 από τα 6 μέτρα. Ερμπολ. Την μπάλα κατευθύνει στο Πανάτου. Οτιδήποτε βλέπουμε από εδώ, εδώ και ώρα είναι τυπική διαδικασία όσον αφορά τον τελικό νικητή. Στεφανάτους για 3, μέσα! 54-33. Τσάπαλος, συγγνώμη. Ο Τσάπαλος ήταν ο σκόρερ, ο πρωταγωνιστής, δώσε σε 2 πόντους στον ενεργητικό του. Τσάπαλος θα πάρει το επιθετικό, θα πάρει το φάουλ από τον Αγραφιώτη. Για μάρτυρε, Αγραφιώτη. Εντάξει. Φάουλ του έγινε. Δόθηκε, να γκρίνιαζε αν δεν του δινόταν το φαουλ εκεί, ναι, θα καταλάβουμε να κάνει καμό. Κοιτάξτε, ήταν λίγο δυνατό. Ξέρουν από αυτά οι παλέμαχοι, από σχετικά τα φαουλ. Καταρχιώτης, πάρει το αμυντικό, για το τελευταίο λεπτό. Θα τελειώσουμε το αριστερό. Από
ακολουθεί το Στεφανάτο σε απόδοση. Ο Στεφανάτο έχει πετύχει 18 πόντους απόψε. Δύο, στο σίδερο η μπάλα, νέο rebound, ανανεώνει την επίθεση. Στο δια 3, Αγραφιώτης 5. Ας κάνει ένα σούτ από εκεί, ναι, γιατί όχι. Τέλος παιχνιδιού, 56-35, οι παιδούς θα πάρουν την πρόκληση για την επόμενη φάση.